Γιατί ο Στέλιος, γιατί ένα έργο για το Στέλιο, δεν είναι ένα έργο μέσα στα πολλά μουσικά έργα που γίνονται και με αυτό δεν σημαίνει ότι υποτιμώ κάποιο, αλλά η ζωή του Στέλιου, όπως γίνεται εδώ, το «Η ζωή του όλη», δεν είναι ένα μουσικό έργο που ενδιάμεσα έχει και μερικές ατάκες. Είναι ένα έργο θεατρικό που θα μπορούσε να παίζεται και να αφορά τη ζωή ενός προσφυγόπουλου που καταφέρνει να γίνει μύθος και να μην λεγόταν Στέλιος. Είναι ένα έργο λοιπόν από μόνο του πολύ δυνατό που φυσικά όταν μπαίνει και η φωνή του Στέλιου με τα φοβερά τραγούδια του γίνεται, απογειώνεται. Η ζωή του Στέλιου έχει ένα ενδιαφέρον που δεν ξέρω πόσα, ας πούμε, αντίστοιχα έργα μπορεί να γίνουν. Καταρχήν, δεν μπορώ να βάλω τον Καζατζίδη σε σύγκριση και έχουμε σπουδαίους τραγουδιστές με κανέναν. Ο άνθρωπος ήταν ένα φαινόμενο. Και μελετώντας τη ζωή του, θα σας έλεγα ότι ήταν ένα φαινόμενο όχι μόνο φωνής, αλλά και ήθους και ψυχής. Γιατί μια σκέτη φωνή, όπως λέει και η μάνα του μες στο έργο, δεν αρκεί για να σε λατρέψει ένας λαός. Χρειάζεται και ψυχή. Αυτή η ψυχή λοιπόν που παρέμεινε αγνή και που διεκδίκησε πάντα πράγματα που αφορούσαν το σύνολο και όχι τον εαυτό του, μελετώντας το, εγώ τον αγάπησα πάρα πολύ. Και όταν αγαπήσεις τον ήρωά σου, τότε μπορείς να κάνεις και καλό έργο. Αλλιώς δεν μπορείς. Έχω περάσει χιλιάδες ώρες ακούγοντας τα τραγούδια του, βλέποντας πώς άλλαξε η φωνή του από τα πρώτα του βήματα, μετά που έγινε καλύτερη, όχι χειρότερη, μέχρι το τέλος του έγινε διαμάντη. Αλλά με εντυπωσίασε πάρα πολύ ο χαρακτήρας και η ζωή του. Παιδί δύο προσφύγων, Πόντος και Μικρασία μαζί. Το έχει και εμένα στο κάρμο μου φαίνεται να ασχολούμαι με τη Μικρασία και τον Πόντο. Πόντος και Μικρασία λοιπόν, δύο γονείς πρόσφυγες, μία μάνα που πολλές φορές, επειδή πολλές φορές μιλάμε ή γράφουμε επιπόλαια, χαρακτηρίστηκε σαν δύσκολη και σαν αυταρχική, αλλά στην ουσία για σκεφτείτε, μία μάνα πόντια, μικρασιάτισσα, που ξεκίνησε με όλα της τα καλά και βρέθηκε εδώ, όπως λέει η Ελισάβετ στο έργο, ξεκινήσαμε άρχοντες και καταλήξαμε να πλύνουμε σκάλες. Αυτή η γυναίκα λοιπόν όταν μεγάλωσε δύο παιδιά μόνη της και τον αδερφό του Σταθή, πόση δύναμη ψυχής είχε και ήταν φυσική και η αγωνία και η επιβολή που είχε πάνω στο Στέλιο, γιατί έβλεπε έναν άνθρωπο δυνατό αλλά και φοβερά ευαίσθητο. Αυτό είναι ένα έργο, όπως είπε εξ αρχής, που αφορά την ψυχή, τις αξίες, την καριέρα ενός μύθου της Ελλάδας και των Ελλήνων, των απανταχού Ελλήνων. Σε αυτό το θέατρο που έχει αυτό το πρεστής, με εμένα που ξέρετε προσφέρω και στη ζωή μου σε σχέση με τα έργα, με τους συντελεστές που είναι, δεν θα γινόταν ποτέ ένα έργο το οποίο θα ήταν. Και του πει Μαρινέλα έτσι και της απάντησε αυτός αλλιώς. Και του πει και την Κρέη και τσακώθηκαν γι' αυτό. Και τσακώθηκε με την εταιρεία. Αυτά μπορεί κάπου να αρέσουν και σε κάποιο κοινό και σε κάποιους συντελεστές και να τα κάνουν. Εμάς δεν μας αρέσουν. Το unauthorized που λες θα μπορούσε να γίνει γιατί στα πρόσωπα που μπαίνουν στην ιστορία και το αντιμετωπίζω και για τον εαυτό μου πολλές φορές, πράγματα τα οποία έχουν γίνει δημόσια γεγονότα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όποιος θέλει. Το θέμα είναι αν θέλεις να κάνεις ένα έργο έτσι. Εγώ προσωπικά και φυσικά και το Ίδρυμα Μείζων του Ελληνισμού και η Στέφη δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό και πήραμε την άδεια. Δεν μας το επέβαλαν. Μπορούσαμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα έργο μόνοι μας. Δεν είναι ωραίο. Δεν συνάδει με τις ηθικές αξίες ούτε τις δικές μας ούτε του καλλιτέχνη στον οποίο αναφερόμαστε. Εγώ έχω κρατήσει με τα ονόματά τους τα πρόσωπα που μείναν στη ζωή του Στέλιου. Η Βάσο είναι η Βάσο. Η μητέρα του είναι η Γεστημανή. Οι κυρίες που πέρασαν από τη ζωή του, οι έρωτές του, τα γεγονότα είναι αληθινά και ο κάθε θεατής θα καταλάβει. Δεν ονοματίζονται, δεν έχω κανένα λόγο ανθρώπους που δεν έμειναν μετά στη ζωή του να τους χρησιμοποιώ με το όνομά τους σε ένα έργο.
Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια του Στέλιου, γιατί η Βάσο και ο Νίκος είναι η οικογένειά του και είναι οι άνθρωποι που στάθηκαν πλάι μας και που, έστω και αν δεν υπήρχε κανένα νομικό θέμα δικαιωμάτων, που δεν υπάρχει, ειδικά δεν θα ήθελα ποτέ να γίνει κάτι που δεν θα το αγαπήσει η οικογένειά του. Το ήθος που είχε πρέπει να το τιμάμε και προσπαθούμε κι εμείς να έχουμε αντίστοιχο.